Ευλογείτε, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Επειδή είπατε ότι σε άλλες χώρες δεν συμβαίνουν για τις κάρτες, και στην Ορθόδοξη χώρα μου, είναι από τη Γεωργία, από 2011 φέρνουν αυτή την κάρτα με δύο σίγμα σε πάνω, το οποίο θα αντικαταστεί όλες τις άλλες κάρτες. Και σε μια εκκλησία της πρωτεύουσας ήδη άρχισαν να μαζέψουν υπογραφές οι πιστοί για να μην παίρνουν αυτή την κάρτα. Να μην πάρει κανείς τέτοια κάρτα. Κανείς. Εγώ θα σας το πω και να με συγχωρέσετε, επειδή είναι γνωστό. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Ο λόγος που αρνήθηκα το μισθό μου είναι αυτός. Δεν το κάνω το μισθό. Ήθελα να αρνηθώ την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Να τους τη γυρίσω πίσω. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα, έστειλα γράμμα στη σύνοδο και μου είπαν ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ήταν δική τους αρμοδιότητα όμως μένα να με πληρώσουν. Γιατί δεν ήταν. Τέλος πάντων, τα είπα αυτά που είχα να πω εκεί που πρέπει. Στέλνω γράμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και του λέω: σε παρακαλώ πολύ να μου κόψετε το μισθό. Δεν μου απαντούσαν. Πληρώνομαι ακόμη. Μέχρι τώρα παίρνω μισθό, μην νομίζετε. Φτάνουμε στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ είχα αφημί το οποίο απέκτησα ως επίσκοπος. Δεν είχα αφημί. Αν δεν γινόμουν επίσκοπος αυτή τη στιγμή θα ήμουν ένας από τους ελάχιστους ίσως Έλληνες που δεν θα έκανα αφημί. Φοβερό πράγμα. Δεν θα είχα νούμερο. Θα με βρίσκαν πουθενά. Με τρελαίνει η ιδέα. Μου δώσανε λοιπόν το νούμερο. Μου δώσανε. Έχω αφημί. Τέλειωνε σε μηδέν. Απογραφή στις 23 Ιουλίου. Δεν πάω να απογραφώ. Γιατί να απογραφώ. Δεν απεγράφει. Γιατί λέω και αυτοί που δεν θα απογραφούν θα τους κόψουν το μισθό. Για να δούμε. Φτάνουμε τέλος Ιουλίου. Μου στέλνει γράμμα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το οποίο τι λέει. Λέει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται διαδικασία διακοπής της μισθοδοσίας κρατικού υπαλλήλου. Τους απαντώ λοιπόν με ένα γράμμα και λέω: ούτε να μας κόψετε το μισθό δεν είστε ικανοί. Ο Μεσογείας και Λαμπριωτικής από κάτω. Ακόμη πληρώνομαι. Όχι, μην με χειροκρότησε, δεν θέλω χειροκρότημα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν ξέρουμε. Εγώ είχα την πολυτέλεια να το κάνω. Όχι, δεν λέω εσείς να το κάνετε. Προσέξτε, κάντε. Δεν πρέπει να το κάνετε και ζήτησε και τους ιερείς να μην το κάνουν. Αλλά εγώ είχα την πολυτέλεια να το κάνω για αυτονοήτους λόγους. Και θέλησα. Όταν γινόταν η απογραφή, ζητούσανε για τους δημοσίους υπαλλήλους να έχουν τον ΆΜΚΑ. Όλοι αυτοί που φωνάζανε για τον ΆΜΚΑ οι ιερείς, τον πήρανε τον ΆΜΚΑ. Να προσέχουν πολύ τώρα όταν μιλάνε και για τις κάρτες. Αλλά σας λέω, κάρτα με τσιπάκια, με νουμεράκια, με άγνωστα πραγματάκια που μας φυλακίζει, ενσώματι πρέπει να αρνηθούμε. Δεν τους χρειάζεται. Καλύτερα να τους κλέβουμε στους φόρους παρά να μας πνίξουν την ελευθερία. Αυτή είναι η λογική και αυτή πρέπει να την πούμε ενσώματι ως εκκλησία. Τώρα να χειροκροτήσουμε. Σαββασμιότατε, θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, μία πραγματική και μία φιλοσοφική. Οχ, φοβάμαι τη φιλοσοφική. Είναι λίγο πιο δύσκολη, ναι. Η πραγματική αφορά το θέμα το οποίο συζητούσαμε, επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια εξωτερικό, ένα από μια από τις χώρες ήταν η Αγγλία, εκεί πέρα υπήρχαν κάμερες, κάμερες παντού, και μειώσανε πάρα πολύ το petty theft, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή το μικρό έγκλημα, το τύπο που σου πάλι το περίστρο, την ώρα που φέρνεις, το in-game, λεφτά, και θα σου πει μην γυρίσεις το κάνετε κεφάλι σου, δώσ' τα όλα, όπως είσαι. Και το μειώσαμε. Το μειώσαμε, είπε. Δυστυχώς κάποιες δυνάμεις εξεπονίμων σε αυτή τη χώρα δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Διότι πιστεύουν ότι καταχράζεται η ελευθερία του τόπου, ότι υπάρχει το Big Brother ή οτιδήποτε, όπως και να το λένε. Εγώ είμαι υπέρ, όχι απαραίτητα της κάρτας, με την οποία συμφωνώ μαζί σας ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να βγαίνουν έξω, αλλά επειδή ο Θεός δεν μπορεί να είναι παντού. Εντάξει, πρέπει τουλάχιστον να είναι ο Big Brother.
Γιατί έχει να υπάρχει. Το Θεό δεν μπορεί να το λύσει. Να απαντήσω λίγο. Να πω τη φιλοσοφική. Ό,τι φοβάμαι, σε αυτήν πρέπει λίγο να πούμε αυτή. Περίμενε, θα πεις τη φιλοσοφική. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί αυτού του κόσμου. Δημιουργούμε προϋποθέσεις που μπορεί να ανθεί το έγκλημα και μετά βρίσκουμε κάμερες για να παρακολουθούμε το έγκλημα. Βέβαια τα ερωτήματα για τα εγκλήματα της διακίνησης ναρκωτικών και τις σχέσεις που έχουν αυτά με αυτούς οι οποίοι έχουν τις κάμερες και ελέγχουν είναι άλλο ένα μεγάλο ερώτημα φιλοσοφικό. Γυρίζω λοιπόν και σου λέω να πω λίγο το εξής. Όταν την έχουν καταστρέψει την παιδεία, αυτή είναι η μεγάλη μας αρρώστια. Πολύ έξυπνοι ήταν αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία για να μας υποδουλώσουν. Όταν πηγαίνουν και γίνεται προαιρετικό μάθημα η ιστορία, δηλαδή η ελευθερία μας, τα θρησκευτικά αντί να μας τα διορθώσουν, δεν λέω ότι είναι καλά όσοι έχουν, αλλά να κοιτάξουν να μας τα φτιάξουν, να είναι εμπνευστικά θρησκευτικά. Την εκκλησία αν είναι σάπια να την ελέγξουν, την ελέγχουμε κι εμείς. Αν όμως κηρύσει η αγιότητα, γιατί να την απαγορεύσουν? Όταν γκρεμίζουν, κόβουν τις ρίζες μας και γκρεμίζουν τα θεμέλια μας, τότε φυσικά θα υπάρχει έγκλημα. Και το έγκλημα τότε δεν θα αντιμετωπίζεται παρά μόνο με κάμερες, οι οποίες και θα αποτελούν την μεγάλη, το οποίο δε έγκλημα και οι κάμερες θα αποτελούν την μεγάλη δικαιολογία για την απώλεια της ελευθερίας μας, η οποία είναι δυστυχώς το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να μας συμβεί. Πες το φιλοσοφικό σου ερώτημα. Βέβαια, θέλω να ομολογήσω ότι όχι απλώς μας κόψουν την παιδεία μας, έχουμε τόσο καρπιστό ότι θα μας κόψουν κι άλλο. Έτσι είναι. Έχουμε σε εγκληματικό το άφηξη αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολλών παραμέτρων το θέμα. Ακριβώς, είναι πολύ παραμετρικό το ζήτημα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσουμε. Ας πούμε στο φιλοσοφικό, να πιάσουμε ένα πιο θεϊκό ζήτημα ή φιλοσοφικό ζήτημα. Κάποτε κάποιος, το 300, δεν θυμάμαι ακριβώς, που σε πέφτει, δεν φέρει την ημερομηνία, γύρισε και είπε, εν τούτον ήκα. Από τότε... 313. Μπράβο. Από τότε, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, λογάνε στα σπατά μας. Ο Θεός, ο Χριστός, σταυρώθηκε ακριβώς για να μην πλογάνε στα σπατά μας. Γιατί κάποτε οι χριστιανοί ψοφάγανε μέσα στις αρένες τις ρωμαϊκές τροφείο των λιονταριών. Η θρησκεία τι σχέση έχει? Σου είπα ότι φοβόμουν, τελικά είστε χειρότερη ερώτηση που έκανες. Αλλά είναι νομίζω λάθος ερώτηση. Δηλαδή, βλογάμε τα στρατά μας, τι λέει, σου πω κάτι που λέει στην Αγία Γραφή, πολύ σοφό. Ήτης των ιδίων ου προνοεί και μάλιστα των οικείων, την πίστην ήρνητε και στην απίστου χείρον. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν προνοεί κανείς το για την καλή κατάσταση των δικών του ανθρώπων και μάλιστα των οικείων του, αυτή η αδιαφορία για την ασφάλειά τους και για την ελευθερία τους και για την καλή κατάστασή τους είναι άρνηση της πίστεως και τον κάνει χειρότερο και από άπιστο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας η αμεσότητα του δικού μας ανθρώπου είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό, μέσα στο οποίο πρέπει να εκφράζεται η αγάπη. Σήμερα στο Ευαγγέλιο ο καημένος, ο πλούσιος αυτός που δεν είχε και το όνομά του, δεν έκανε τίποτε κακό, δεν τον τιμώρησε, δεν τον χτύπησε το Λάζαρο, δεν τον είδε και ήταν δίπλα του. Αυτό ήταν το μεγάλο πράγμα το οποίο αποτελέσε την αμαρτία του και την καταδίκη του. Αυτό ήθελε να πει το Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε τώρα στα στρατά που είπες προηγουμένως. Αν δεν έχεις στρατό μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τελείωσαν οι οικείοι σου.
Θα πρέπει να καθίσεις και να βάλεις κάποιος το στήθος και να τους πει κόκκινη κάρτα, ως εδώ. Δεν περνάτε. Θα καθίσετε εκεί που είστε. Εμείς θα κρατήσουμε στον τόπο που είμαστε τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τα θέσμια μας, τα ιερά μας, την πίστη μας. Θέλουμε να τα κρατήσουμε. Δεν σας ενοχλήσαμε, κρατήστε εσείς τα δικά σας. Αλλά εμείς τον Θεό μας τον εκφράζουμε εδώ. Αν έρθετε να βεβηλώσετε τις γυναίκες μας και τα ιερά μας και οτιδήποτε άλλο και τις αξίες μας, όχι Κύριε, θα πάτε πίσω. Ουκ εξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται. Αυτόν τον ορισμό έπρεπε να μαθαίνουμε στην παιδεία μας. Εάν γίνει πόλεμος ή οτιδήποτε άλλο τώρα, δεν θα μας φάνε μόνο τα νησιά. Θα μας φάνε τα πάντα. Τότε τα στρατά μας πρέπει να τα ευλογούμε. Έτσι τα ευλογούσε η Εκκλησία για την ελευθερία μας. Σήμερα η σκλαβιά μας είναι σκλαβιά πολιτισμών. Μας τον πνίξανε τον πολιτισμό. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Και όλα αυτά τα μεταναστευτικά δεν είναι τόσο αθώα. Να έρθουν οι άνθρωποι και την αγάπη μας να τη δείξουμε. Αλλά για τον Παρθενώνα εμείς πρέπει να μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσει κανένας να με συγχωρούν Ινδοπακιστανός. Αυτή είναι καταστροφή από τους χυμούς της ιστορίας. Και είναι κακό. Γιατί δεν έχει αξία. Μάλιστα. Την οργή. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πώς να μου πεις εσύ τώρα τι θα πει. Ορίστε. Θα ήθελα να γυρίσω πίσω στην οικονομική κρίση. Με ακούτε? Βεβαίως. Σκέφτηκα, δεν αναφέρει πουθενά στο λόγο, αναφέρει η αγνωμοσύνη της Μέρκελ και τη λέξη Μέρκελ δεν την είπα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι εταίροι, οι οποίοι μας έβαλαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι, είναι πολύ πιο πίσω το κακό. Είναι αόρατο. Ναι, θα σας πω όμως κάτι για τον ελληνικό λαό. Νομίζετε ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο ελληνικός λαός για τα έργα, την κατάρρεια της οικονομίας στη χώρα? Ένα μεγάλο μέρος, και μην μπορεί να μην σας αρέσει η λέξη μεγάλο, είναι μεγάλο όμως, τα τελευταία 10 χρόνια έκανε τρομακτικές σπατάλες. Καταλάβατε. Οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια μικρή ευθύνη για την κατάσταση που είμαστε σήμερα? Εγώ νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη, δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός, όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Και αυτή τη στιγμή ο σκοπός αυτός δεν είναι να περάσουμε καλά, είναι να αφυπνιστούμε. Για να μην περάσουμε χειρότερα. Για να μην κοιμηθούμε περισσότερο. Για να μην νεκρωθούμε. Βέβαια, να σας πω λιγάκι. Σκέφτομαι, 1940, 28 Οκτωβρίου, σηκώθηκε ο λαός, αυτός όποιος λαός, και αντέδρασε και έκανε το θαύμα αυτού του φοβερού όχι. Εάν σήμερα γινόταν κάτι αντίστοιχο, θα υπήρχε λαός, νεανικός κόσμος τέτοιος για να πει ένα αντίστοιχο όχι με τη ζωή του και ένα ναι στον ηρωισμό? Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Τι σημαίνει ότι οι άνθρωποι του 40 είχαν πιο πολύ μαγιά καλοσύνης από τους ανθρώπους του 2010, τους Έλληνες? Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε, αλλά υπήρχε άλλη παιδεία, υπήρχε άλλη αγωγή. Εμείς λοιπόν είμαστε και θύματα της αγωγής μας, των κοινωνικών αντιλήψεων που περιραίουν στην εποχή μας. Είμαστε θύματα γενικότερα της πληροφόρησής μας και των μηχανισμών που αποτελούν το περιβάλλον της αξιακής διάπλασής μας. Παρά τα αυτά, εγώ χρεώνω σε εμάς όλους ως Εκκλησία το γεγονός ότι δεν αντισταθήκαμε όπως έπρεπε. Σήμερα τι λέμε εμείς? Και οι ιερείς χαλάνε, λένε, γίνεται καμιά συζήτηση. Τι περιμένεις από αυτή την κοινωνία που καταραίει? Από εκεί βγαίνουν και οι ιερείς. Και είναι σωστό ίσως, αλλά είναι λάθος να το παραδεχθούμε, γιατί σαν Εκκλησία πρέπει να έχουμε τους δικούς μας μηχανισμούς αγωγής
Έτσι, επί παραδείγματι, η πρωτοχριστιανική κοινωνία ζούσε σε έναν ειδωλολατρικό κόσμο, αλλά έφτιαχνε τους δικούς της πιστούς. Αυτό πρέπει να κάνει και σήμερα η Εκκλησία. Όχι να δανείζεται τα στοιχεία της μόνο από τα σχολεία, από την τηλεόραση και από οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν θα λειτουργήσουν έτσι. Εάν τώρα εμείς όπως μιλάμε και μιλάμε λίγο αυτοκριτικά όλοι μας, μπορούμε να ξυπνήσουμε και ο καθένας μαντεύω ότι μέσα του θα λέει τι να κάνω, το καλύτερο που μπορείτε, αλλά μην το μειώσετε, μην υποχωρήσετε, κανένας μας να μην υποχωρήσει, ο καθένας μας το καλύτερο που μπορεί να το κάνει και να ξέρει ότι πρέπει να αντισταθεί και όχι να παραδοθεί. Μέσα στην Εκκλησία να μην δεχθεί την εκοσμίκευση, είναι φοβερό μικρόβιο. Να μην είναι η πίστη μας τόσο ορθολογική όπως είναι τώρα. Δεν είναι πίστη αυτό, αυτό είναι γνώση. Πηγαίνουμε ας πούμε να ακούσουμε μια ομιλία και το μυαλό μας είναι ή να θυμηθούμε ή αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Είναι λάθη αυτά. Αν είχαμε ένα πιο ταπεινό φρόνημα θα ήτανε τι θα πάρω από την ομιλία για να το κάνω ζωή μου, πως θα εμπνευστώ. Δεν βρισκόμαστε για να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, βρισκόμαστε για να ψάξουμε την αλήθεια όλοι μαζί και ο καθένας μας να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το ερώτημα λοιπόν ή η παρέμβαση όπως κάνατε είναι πολύ αληθινή και φταίμε και δεν φταίμε. Δεν μας φταίνε, δεν είμαστε 100% χαμένοι σε έναν κόσμο στον οποίο κατευθυνόμαστε. Εάν όμως δεν προσέξουμε κι άλλο, θα γίνει αυτό. Και αυτό είναι το φοβερό όπως περιγράφεται στο πνεύμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Εμείς μην το είπαμε αυτό που είχαμε να πούμε. Από εκεί και πέρα, όταν προχωρήσουν και πώς θα προχωρήσουν, εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα. Ας πούμε ξεκίνησαν να κάνουν την κάρτα στην Αγγλία, στην οποία υπήρξε αντίδραση και τελικώς απεσήρθη. Θα μπορούσε να υπάρξει και εδώ μια αντίδραση και να αποσυρθεί αυτό το πράγμα και έτσι να μην φτάσουμε στα υπόλοιπα. Ας κοιτάξουμε ο καθένας μας με συνέπεια το τι θα κάνει. Καθίστε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μην απαντήσω, γιατί ένα πράγμα μόνο θα πω, ότι ο Θεός είναι όλος αγάπη και μόνον αγάπη. Αλλά το τι είναι ο Θεός είναι και μυστήριο. Τι είναι αυτή η αγάπη του Θεού, είναι δουλειά του Θεού. Εμείς νιώθουμε την αγάπη προς τον άνθρωπο και δεν στοχαζόμαστε για όλα αυτά. Αυτά δεν είναι μαθηματικά, η δογματική και η πίστη. Το θέμα του να σώσει το σατανά και η σταγόνα που είπατε είναι λάθος βέβαια, διότι το θέμα της σωτηρίας του σατανά και το θέμα της πτώσεως των δαιμόνων, των αγγέλων, είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούν να σωθούν γιατί δεν θέλουν να σωθούν. Είναι αμετάβλητη η κατάσταση της πτώσεως του αγγελικού κόσμου. Ενώ σε εμάς αυτό το οποίο ζούμε είναι ότι δια της μετανοίας μπορούμε να γυρίσουμε. Ο σατανάς δεν μπορεί να γυρίσει, γιατί δεν μπορεί να μετανοήσει. Αλλά δεν χρειάζονται όλα αυτά. Η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, όλη την κτήση, αγκαλιάζει και εμάς τους ίδιους. Πανιερότατε, θα ήθελα να σας ζητήσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να έρχεστε πιο συχνά εδώ. Η δεύτερη είναι, τι έχει να μας πει για το δημογραφικό. Πότε θα ξανάρθω, αυτό είναι το πιο... Θα μιλήσουμε για το δημογραφικό, αλλά είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με το άλλο που λέτε. Είναι το... Εμένα δεν... μου φαίνεται ότι είναι φοβερό θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι ίσως τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω. Ξανάρθω, ευχαριστώ. Εγώ θα ερχόμουν και αν συζητήσετε για το δημογραφικό χωρίς να μιλήσω. Εγώ δεν μπορώ να συμβάλλω στο δημογραφικό.
Ήσασταν μιλημένοι με τον πατέρα Ματθαίο. Έχει ο Θεός, θα δούμε. Πάντως δεν ξέρω αν τελειώσαμε. Όχι. Όχι. Με βάση την σημερινή Ευαγγελική περικοπή για τον πλούσιο και τον πλούτο και την εξάρτησή μας από τον πλούτο, είναι ένα θέμα το οποίο εγώ λίγο το κυβερνημένο μέσα μου. Κάποιοι λένε ότι ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι πολύ δύσκολο ένας πλούσιος και βρίσκεται στην Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιοι λένε ότι δεν πειράζει να είσαι πλούσιος, αρκεί να είσαι ελεήμον να παίρνει στον πλησίο σου. Ο πλούτος είναι μια εξάρτηση. Έτσι είναι η εξάρτηση από τα υλικά αυτά. Μπορεί να είναι και μια ευλογία. Ναι, εάν και το χρησιμοποιήσω. Θα το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο σωστά και να χρησιμοποιεί κανείς τον πλούτο, όσο και να προσπαθεί να δώσει και να στο πλησίο του, δεν βάλει, κατά τη δική μου άποψη, να είναι εξαρτημένο. Θεωρώ ότι όλοι μας λίγο πολύ, είτε περισσότερο είτε λιγότερο πλούσιοι, είτε και φτωχοί ακόμη, είμαστε εξαρτημένοι από τα υλικά αυτά. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εξάρτηση. Το κατάλαβα. Θέλω λίγο να το σχολιάσετε. Θα σας πω. Ευχαρίστω. Είναι αλήθεια ότι όταν συγκεντρώνεται υλική ή κοσμική δύναμη στους ώμους ενός ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος είναι σε δοκιμασία. Δεν θα πάω μόνο στον πλούτο, να πάμε στη γνώση. Λέει, η γνώση φυσεί. Παράδοξο πράγμα, ότι η γνώση σε κάνει να φουσκώνεις, σου δημιουργεί έπαρση, σου δημιουργεί ένα λεπτό αίσθημα αυτάρκειας και προβάλλει τον εγωισμό και θεοποιείς λίγο τον εαυτό σου. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την ασφάλεια την οποία δημιουργεί η πρόσκληση, η συγκέντρωση πολλών υλικών αγαθών. Συμβαίνει λοιπόν να έχει κανείς χρήματα πολλά, να έχει γνώση πολύ, να έχει κοσμική δύναμη πολύ και να νιώθει ότι δεν έχει την ανάγκη του Θεού μεγάλη. Ενώ όμως συμβαίνει έτσι, βλέπουμε ότι η γνώση επενείται όταν χρησιμοποιείται πολύ καλά και θεωρείται ευλογία. Ας πούμε, η Εκκλησία έχει Αγίους, σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα, που ήταν τσομπάνοι, απλοί άνθρωποι, ποιμένες. Και έχει σοφούς, σαν τους μεγάλους ιεράρχες της Εκκλησίας μας, που πραγματικά έθεσαν τον πλούτο της γνώσης τους στη διάθεση της Εκκλησίας. Δεύτερο πράγμα, το ίδιο έχει ανθρώπους οι οποίοι ήταν ευσχήμονες, δηλαδή είχαν κοινωνική θέση, είχαν πλούτο και στήριξαν το έργο της Εκκλησίας θεωρώντας ότι τα υλικά αγαθά που βρέθηκαν στα χέρια τους δεν ήταν μόνο για έναν καλοζωισμό αλλά ήταν για μια προσφορά και μια διακονία στο έργο της Εκκλησίας, στις ανάγκες των φτωχότερων ανθρώπων. Και αυτό τους έκανε τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κατά κάποιο τρόπο διπλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού. Ότι ενώ είχαν την δυνατότητα να θεωρήσουν, να θεοποιήσουν αυτό το οποίο είχαν, τον πλούτο που είχαν στα χέρια τους, αυτοί το θεώρησαν ότι δεν ήταν δικό τους. Είναι άλλο πράγμα να είμαι φτωχός ταπεινός και άλλο πράγμα να είμαι πλούσιος ταπεινός. Έχει άλλη αξία το δεύτερο. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Μπορεί να βρέθηκε στα χέρια κάποιου από κληρονομιά. Το κληρονόμησε. Τι το κάνει. Φταίει. Δεν θα πάει στον παράδεισο. Πώς δεν θα πάει. Θα το διαχειριστεί όσο καλύτερα μπορεί. Μπορεί
να του δώσει ο Θεός συνθήκες ζωής και μέσα από την όλη του αξιοποίηση των ταλάντων και των προϋποθέσεων της ζωής που είχε, να βρέθηκε ξαφνικά με αρκετά χρήματα. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Μπορεί να είναι και ευλογία, μπορεί και να είναι με την ευρύτερη έννοια του όρου, δοκιμασία από το Θεό. Δηλαδή, του δίνει και τον δοκιμάζει. Δηλαδή, όχι τον δοκιμάζει με την έννοια του δημιουργεί πειρασμό, αλλά κατά κάποιο τρόπο περνάει από μια προβληματική διαχείριση ευαίσθητης. Πού δεν την περνούμε εμείς που δεν έχουμε αυτά? Δεν φταίει από μόνο του ο πλούτος, δεν φταίει από μόνη της η οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε ευλογία. Φταίει αν αυτά αποτελούν σκοπό μοναδικό για την αυτοπροβολή μας, και δεύτερον αν αυτά τελικώς κλειστούν μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο στενό περιβάλλον, μέσα στον εαυτό μας, μέσα στον εγωισμό μας. Θα μπορούσε λοιπόν, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που βρέθηκαν να έχουν πράγματα που εμείς κακώς θα ονειρευόμασταν αυτοί στην ανοιχτή παλάμη τους, και γύρισαν το χέρι τους έτσι, τα δώσανε εκεί που έπρεπε, τα διαχειρίστηκαν με κάποιον τρόπο, και υπάρχουν και μέσα μας, ανάμεσά μας. Εγώ ξέρω, είδα σήμερα ανθρώπους που βρέθηκαν με υλικά αγαθά, τους ξέρω, και οι οποίοι με εκπληκτική ευκολία και αρχοντιά μπόρεσαν και προσέφεραν σε φτωχούς, στην εκκλησία, δώσανε εμπιστοσύνη. Όταν εμένα μου δίνει κάποιος κάτι, η ευθύνη έρχεται επάνω μου. Φανταστείτε να μου δώσει κάποιος μια δωρεά και εγώ να μην την αξιοποιήσω. Και υπάρχουν εδώ άνθρωποι, εμένα μου έχουν δώσει και ακόμη δεν τους έχω αναπαύσει και με ελέγχει. Αυτοί θα πάνε στον παράδεισο, εγώ έχω πρόβλημα την ημέρα της κρίσεως. Όταν λοιπόν λέει ότι δυσκόλως ή τα χρήματα έρχονται, δεν λέει ότι είναι αδύνατο, λέει ότι θα δυσκολευτούν οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος, αλλά αυτά τα είπε ο Κύριος και τα επανέλαβαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Επανέλαβε, ας πούμε, ο Χρυσόστομος έχει περίφημες ομιλίες του στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, που μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν χρήματα και μιλάει για τη φτώχεια και τη μεταφορά των υλικών αγαθών και των πόρων από τη μια μεριά στην άλλη. Μπορεί να είναι πολύ καλή πύλη σωτηρίας η ευλογία, και ευλογία ο πλούτος. Θα σας πω γι' αυτό. Πρώτον, είναι σωστό. Μου έλεγε ένας έτσι σοφός άνθρωπος, άκου λέει να σου πω, είσαι αρκετά έξυπνος να καταλάβεις ότι ο Θεός δεν θα μας κρίνει σύμφωνα με το πόσα παίρνουμε, αλλά μην κάνεις το λάθος να πιστεύεις ότι θα μας κρίνει σύμφωνα και με το πόσα δίνουμε. Και πώς θα μας κρίνει, ρωτάω εγώ, σύμφωνα με το πόσα μας μένουνε. Πολύ σοφό. Είναι στο πνεύμα αυτού που εσείς είπατε. Υπάρχει όμως και το εξής, ότι αυτή είναι μια απάντηση σε κάποιον ο οποίος πηγαίνει, πήγε με τον αέρα, δεν θέλει να μιλήσει μόνο για τον πλούτο εκεί και για να το γενικεύσει, για την έπαρση του πλούτου. Πήγε αυτός και του λέει, εγώ, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω, τις ξέρεις τις εντολές, τα τηρώ όλα αυτά από τα νιάτα μου. Ικανοποιήθηκε, ήθελε έναν δημόσιο έπαινο. Και τότε γυρίζει και του λέει, έτι ένση λείπει. Εσένα σου λείπει ένα πραγματάκι. Εσένα. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώλησαν σου τα υπάρχοντα, διάδοση πτωχής, έξις μισθών εν ουρανής και δεν βρω ακολούθημη. Α, το διέλυσε, τον κομμάτιασε. Ήξερε την αδυναμία του. Δεν είναι μέτρο για όλους αυτό. Και κάποιος το είπε προηγουμένως, δεν είναι μια ταρίφα για όλους. Υπάρχουν διάφορα μέτρα. Αν δεν μπορείς να τα δώσεις όλα, κάποιος τα δώσε όλα. Μακάριος. Δώσε ό,τι περισσότερο μπορείς. Δώσε κάτι.
Κράτα όσα λιγότερα μπορείς. Ζήσε για τον άλλον. Αυτό το πράγμα είναι η κατεύθυνση που δίνει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευλογία των υλικών αγαθών. Εάν εσείς προσωπικά έχετε πολλά και είστε έτοιμοι να τα δώσετε όλα, να το κάνετε. Αν όμως δεν μπορείτε, τότε να ελεγχθείτε και να δώσετε τα μισά. Αν δεν έχετε και είστε από τους φτωχούς που δεν έχουν, μην ασχοληθείτε με τους πλουσίους. Ασχοληθείτε με την ταπείνωση των φτωχών. Θα ήθελα να επανέλθω στην κοινωνική κάρτα, η οποία ξέρετε ότι έχει εκδοστεί και πάρα στα προσδιορισμένα και λάθος. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν η Εκκλησία μας έχει σκεφτεί να προσφύγει στην αρχή προσωπικών δεδομένων προκειμένου να καταθέσουμε την άρνησή μας, την αμφισβήτησή μας. Και αν μπορούμε με αυτή την προσφυγή να πιέσουμε το κοινοβούλιο να δεχτεί όπως έχει δεχτεί τους αντιληψίες, συνείδησεις, τους υποβάτες, οι οποίοι αρνούνται να πάνε στον πόλεμο, να πάνε στο στρατό, να πάνε όλα. Υπάρχει σωστή σκέψη, μάλιστα, υπάρχει συλλογική, ναι, και ένα δεύτερο να την απάντησε. Νομίζω πως ναι. Το θέμα μεταφέρθηκε ως ανησυχία του κόσμου κατά την τελευταία σύνοδο της ιεραρχίας. Και από την ιεραρχία βγήκε η απόφαση να συζητηθεί στη διαρκή ιερά σύνοδο, στη μικρή σύνοδο, όπου και πραγματικά ετέθη και ανετέθη ως επεξεργασία του θέματος, ως υπεύθυνο σώμα επεξεργασίας του θέματος στην Επιτροπή, όπως λέγεται, νομοκανονικών θεμάτων, η οποία σε συνεργασία με κάποιον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, γιατί έχει νομική διάσταση, κάποιον καθηγητή της πληροφορικής, για να δούμε ποια είναι η αλήθεια περί του πράγματος. Εσείς όλοι έχετε πληροφόρηση ανεύθυνη και εγώ. Και εγώ μπορώ να σηκωθώ εδώ και να φωνάξω. Για φανταστείτε να διαμαρτυρηθεί η σύνοδος και να πάρει ο αρχιεπίσκοπος, ξέρω εγώ, με τα μπαστούνια του και με τα κουκούλια του και να του δουν, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Διότι αναπαράγεται ένα πράγμα και δημιουργείται ένας φόβος χωρίς λόγο. Για φανταστείτε να του πούν, μακαριότητα, διαλέστατε την κάρτα. Για βγάλετε με την ταυτότητά σας, βγάλετε την ταυτότητά του, βγάλετε και την κάρτα. Είναι διαφορετικό το μέγεθος και έχει αυτό και αυτό. Και να μην ξέρει να απαντήσει, να γελιοποιηθεί. Δεν πρέπει να το κάνει. Εμείς μιλάμε. Κύριος δεν πρέπει. Η σύνοδος δεν πρέπει. Αλλά πρέπει να επεξεργαστεί και να του πει: άκου κύριε Πρωθυπουργέ, μη μας δουλεύεις. Διότι αυτό το πραγματάκι, με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο, έχει άλλα πράγματα που δεν τα ξέρεις ούτε εσύ. Ή τα ξέρεις και δεν το λες. Για φανταστείτε, δεν πρέπει να γίνει ρεζίλι, πρέπει να ξέρει. Για να ξέρει λοιπόν, έχει δημιουργηθεί αυτό το σώμα και πολύ καλά κάνει. Αλλά μην νομίζετε ότι ξέρουμε. Λέει ο καθένας, έμαθες οι κάρτες, τσιπάκια, 600, τι λέω, σίγουρα, μου το είπε ο τάδε. Ο άλλος τον ένα ξαφνικά βγαίνεται μια πυρκαγιά ανησυχίας χωρίς ξύλα πραγματικότητος. Όχι έτσι. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ το ξέρω, γιατί μάλιστα με κάλεσε και εμένα ο Αρχιεπίσκοπος για αυτό το θέμα, ότι υπάρχει η διάθεση και η πρόνοια να ασχοληθούν επί της ουσίας του πράγματος, αφενός μεν αντικειμενικά τι γίνεται από πλευράς πολιτείας και κατά δεύτερο λόγο ως εκκλησία πως πρέπει να το διαχειριστούμε. Και πολύ καλά κάνουμε. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το τέλος, γιατί έτσι θα πληροφορηθούμε και εμείς πιο σωστά. Φυσικά. Και όχι να είμαστε έρμεο των καναλιών και των δημοσιογράφων οι οποίοι υπηρετούν και κάποιους ανθρώπους. Για προσέξτε όμως, δηλαδή. Προσέξτε όμως. Για φανταστείτε να πει η σύνοδος ύστερα από μια τέτοια επεξεργασία
ότι τα πράγματα έχουν έτσι. Και να έχουμε ήδη πιστέψει εμείς από τα όσα λέμε ο ένας με τον άλλον, ψου, 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 ψου και όλα αυτά, ότι είναι αλλιώς. Τότε θα βγει το χειρότερο, θα πούμε, πω, πω και η Εκκλησία είναι στο κόλπο. Όχι, μην το λέτε. Αυτό θα πρέπει. Αυτό είναι, είναι έγκλημα. Ότι πρέπει να πούμε ότι δεν ήρθε όλη η αλήθεια σε εμάς και στους διπλανούς μας. Υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία και στην αλήθεια και στο σώμα το συνοδικό των επισκόπων. Και έτσι είναι. Και φυσικά όπως θα μας πούνε. Και αν δούμε ότι ξέρω εγώ κάτι συμβαίνει, θα αντιδράσουμε κι εμείς. Γιατί δηλαδή, και οι 80 είναι κατευθείαν. Όχι, δεν μπορεί. Κάποιοι θα φωνάξουν. Ένα δεύτερο είναι το εξής. Σας άκουσα στο εκκλησίασμα να μιλάτε και να λέτε για τα πλούτη τα πνευματικά τα καταθεώματα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω, τι θα λέγατε, να το θέσω αλλιώς, τι θα λέγατε στα πολύ νέα παιδιά τα οποία ζουν την εποχή της πληροφόρησης και αυτόν τον παραλογισμό της εποχής μας, πώς θα μπορούσαν πνευματικά να σκεφτούν και να ξεχωρίσουν αυτά τα πλούτη, τα πνευματικά και τα ψυχικά που δίνει ο Θεός και να μην είναι προσκολλημένα στην εποχή μας με την έννοια του πλούτου που όλοι έχουμε περισσότερο στο νου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν ξέρω τι θα έλεγα στα παιδιά. Αν βρεθώ σε παιδιά, θα απαντήσω σε παιδιά. Ξέρω τι μπορώ να πω σε εσάς. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει ένα δείγμα της Εκκλησίας, όλων των ηλικιών. Υπάρχουν και νεότερα παιδιά, υπάρχουν και μεσήλικες, υπάρχουν και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Τι θα λέγαμε σαν Εκκλησία. Και αν αυτό το πράγμα έπαινε στις δικές σας καρδιές, θα μπορούσατε εσείς να το πείτε στα δικά σας τα παιδιά με τον τρόπο που θα σας πω ότι ζει ο Θεός. Και όχι μόνο με το δικό μου στόμα. Σας ερωτώ όμως, ως ερώτημα, εσείς το κάνατε πολύ όμορφα και ειλικρινά, δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτό το ερώτημα, πώς θα μιλήσουμε για τον πλούτο του Θεού ο καθένας μας? Αν είχαμε αυτόν τον πλούτο, από μόνο του μας βγαίνει. Βγαίνει ένα πράγμα χωρίς ειδική προετοιμασία να το βγάζει κανένας. Όταν ας πούμε πάω εγώ και λέω στο παιδί μου ότι έκανες την προσευχή σου, δεν μπορώ, δεν τρέπεσαι, λοιπόν, σε τιμωρήσει ο Θεός. Του μιλάω με τον χειρότερο τρόπο για το καλύτερο πράγμα. Φυσικά θα αντιδράσει. Βαριέμαι τώρα. Λοιπόν, για κάνε το σταυρό σου, του παίρνω το χέρι. Στο όνομα του Πατρός, πες, Λατρός και του... Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι δραματική αγωγή. Αν όμως το παιδί μεγαλώσει σε ένα σπίτι, στο οποίο δει να έρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα και αντιληφθεί ότι οι γονείς του προσεύχονται και λύνεται το πρόβλημα, υπάρχει μεγαλύτερη διδασκαλία για την προσευχή στο παιδί? Θα σκέφτεται ότι εγώ είχα προσευχόμενο πατέρα, προσευχόμενη μάνα και περισσότερο μιλούσανε με τον Θεό παρά διαλεγότανε με τα προβλήματα. Αυτό το πράγμα είναι πλούτος. Οι γονείς αυτοί έχουν πλούτο προσευχητικής χάριτος. Ή έχω έναν πατέρα ο οποίος είναι χάλια. Να το πω αλλιώς. Είμαι γυναίκα και έχω έναν άντρα ο οποίος βρίζει, βλασφημάει, προκαλεί, με προσβάλλει στο παιδί. Στα παιδιά, κοιτάνε τα παιδιά από κάτω. Και πηγαίνει η μητέρα στον πνευματικό και λέει, πάτερ μου, τι θα γίνει, αυτά τα παιδιά θα τα χαλάσει, μέσα στις βλαστήμιες μεγαλώνουν, μέσα στην ένταση, φωνάζει για την Εκκλησία, κάνει, και εσύ τι του λες? Και αρχίζει μια αντίδραση, θα σε κάψει ο Θεός. Παράδειγμα, το παιδί βλέπει, δεν παίρνει Θεό, βλέπει αντιπαράθεση ιδεολογημάτων. Ένας άθεος με μια πιστή, σε εισαγωγικά. Εάν όμως δει μια μητέρα που ξέρει να ταπεινώνεται,
που ξέρει να σέβεται, που ξέρει να σιωπά, που ξέρει να μιλάει με τα δάκρυα, με τα μάτια. Και όχι μένω με το στόμα και με τα επιχειρήματα, και να δει τον πατέρα να αλλάζει, αυτό το παιδί έχει εμπειρία. Θα σας φάω τα 2-3 λεπτά γιατί αξίζει. Προ αρκετών ετών, στην αρχή της εξομολογητικής μου διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρωνα, ήρθε ένα ζευγάρι. Ήρθαν καταρχάς κάτι παιδιά και μου είπαν θέλουν να έρθουν οι γονείς μας για να τους δεχθείς. Ήρθανε λοιπόν κάποιες ηλικίες οι γονείς και μου εξομολογούνται το εξής. Μιλούσε η γυναίκα, ο άντρας τσιμουδιά, δίπλα. Αυτός ήταν μέγας στις γυναικείες αδυναμίες. Πήγαινε λοιπόν η γυναίκα και έλεγε «Πάτερ μου, αργεί ο άντρας μου στον πνευματικό». Μου έλεγε την ιστορία, είχαν έναν γέροντα πνευματικό. «Φεύγει, κάνει, τι να κάνω». Και σε έλεγε αυτός «Κάνει υπομονή, κάνει προσευχή». Ήρθε. Έκανε. Μετά από λίγο, «Πάτερ μου, είδα στο πουκάμισό του κόκκινα χείλη και τέτοια και μύριζε και αρώματα γυναικεία». «Βάλε τον καλό λογισμό», της έλεγε. Μάλιστα. Μετά από λίγο, πάπ τον έπιασε. «Πάτερ μου, να, που σας έλεγα, έχεις δίκιο, αλλά κάνε υπομονή, κάνε». «Μα πάτερ μου, ξέρετε, μου το είπε και ο ίδιος, τον πίεζε και μου το είπε, τον παραδέχτηκε». «Θέλω να τον χωρίσω». Έλεγε ο πνευματικός, «μπορείς να τον χωρίσεις. Αλλά, ξέρεις, έλεγες, λέει στην Αγία Γραφή, δια την σκληροκαρδία ημών υπέδωσε ο Μωυσής το αποστάσιον. Αν καταφέρεις να τον δεχθείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πάρεις μεγάλο στεφάνι». Πάμε για το στεφάνι. Άρχισε λοιπόν αυτός σιγά σιγά, την φέρνει τη φιλνάδα του στο σπίτι. «Πάτερ μου, τι θα γίνει με τα παιδιά, την βλέπουμε, έρχεται εκεί πέρα, μου σημαίνει τίποτε, κλείνουν στο διπλανό δωμάτιο, μια χαρούλα περνάνε». Λέει ο παπάς, «Ο Θεός δεν φωτίζει μόνο και σκοτίζει. Μπορεί τα παιδιά σου να μην βλέπουν. Τη ζητάει να κοιμάται, επειδή δεν είχε, οικονομικά δεν είχε πάει καλά, να μένει στο ένα δωμάτιο αυτός με τη φιλινάδα του και αυτή με 5 παιδιά όλοι μαζί στο άλλο». Κοίτα τρίλα αυτή η γυναίκα. Πήγαινε σε αυτόν τον απίθανο παπά και της έλεγε εκείνος, «Όσο πιο πολύ είπα, μπορείς να τον αφήσεις, να τον διώξεις, να κάνεις, αλλά άμα θες μεγάλο στεφάνι, κάνε υπομονή. Μπορεί να τον αλλάξεις». «Πού να αλλάξει, πάτερ μου, αυτός». Λοιπόν, 2,5 χρόνια έμενε μαζί. Και ο άνθρωπος συγκλονίστηκε από τη γυναίκα. Συνετρίβει. Πάει στον πνευματικό, τρώει τους κανόνες του. Τον έβλεπα εγώ, καθόταν και τα παραδεχόταν. Και χειρότερος έλεγε ήμουνα. Και έλεγε η γυναίκα του, «Είναι καλύτερος από μένα, πάτερ, σήμερα». Τα 5 τους παιδιά πρόκοψαν από κάθε πλευρά. Από κάθε πλευρά. Οικονομικά, επαγγελματικά, στις σπουδές τους, στα πνευματικά. Δεν είχαν καταλάβει τίποτε. Δεν τους ενόχλησε. Τους θάμπωνε το μεγαλείο της μάνας τους. Στην οποία πήγαιναν και της λέγανε, «Αφάνα, το γέρο, δεν τρέπεται». Και έλεγε εκείνη, «Εμένα μου είπε ο πνευματικός να κάνω υπομονή για μεγάλο στεφάνι». Η ίδια η Εκκλησία με τους κανόνες της θα της επέτρεπε να πάρει διαζύγιο, να τον διώξει για να προστατεύσει τα παιδιά της. Εμπιστευόμενη στα πνευματικό, σε αυτόν τον σοφό γέροντα, εμπιστεύτηκε στο Θεό και έζησε το θαύμα της μεταστροφής του. Εγώ δεν θα το έκανα. Αυτή το έκανε. Αυτή έζησε το θαύμα. Λέω λοιπόν ότι ο πλούτος που είχε αυτή η γυναίκα τώρα, για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι η υπομονή της. Είναι η απαντοχή της.
η καρτερία της, η ταπείνωσή της, η πίστη της, η εμπιστοσύνη στον πνευματικό, αυτή είναι τεράστια περιουσία. Αυτήν έδωσε στα παιδιά. Και αυτή μεταμορφώθηκε και σε επιτυχία. Θα μπορούσε να μην μεταμορφωνόταν σε επιτυχία άλλου τύπου. Θα είχε μισθόν εν ουρανής. Έτσι είπε, δεν του είπε επηγής. Έξις μισθόν εν ουρανής, είπε, και ακολούθημε. Την ελπίδα σου στα μετά θάνατον. Να όμως που μερικές φορές οι απαντήσεις δίνονται και σε αυτήν τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Είναι μία και δύο λεπτά, πάτερ. Μία τελευταία ερώτηση από μένα, να μας κάνετε έτσι τώρα το άθροισμα όλων όσων είπαμε σαν συμπέρασμα. Συμπέρασμα, δεν τα είπατε. Θα σας το γράψω σε τσιπάκι στην κάρτα να το έχετε όποτε θέλετε. Λέει εδώ ένα χαρτάκι, μήπως τελικά όλη αυτή η δοκιμασία, δεν ξέρω ποια εννοούνε, είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη ευεργεσία για τον καθένα μας. Λέμε, κάθε δοκιμασία είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία. Πώς φαίνεται αυτό από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που αποτελεί σημαία στη ζωή της Εκκλησίας. Εμείς δε κηρύσσομεν Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Τέλειωσε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για την εποχή του. Οι σημερινοί χριστιανοί έχουν μάθει να πιστεύουν στον Χριστό της μεταμορφώσεως και δυσκολεύονται να αντικρίσουν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Αν αυτό συνέβαινε τότε, πολύ περισσότερο ίσως συμβαίνει στη δική μας εποχή. Πράγματι, όταν λέει ο Κύριος, ο οποίος θέλει να τον ακολουθήσει, να σηκώσει το σταυρό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σύρει τα βήματά του από πίσω του, αυτό το πράγμα κάνει. Δέχεται την δοκιμασία ως ευλογία. Και αυτή η γενικότερη δοκιμασία είναι μια ευλογία για μας. Μια ευλογία να ξυπνήσουμε. Μια ευλογία να καταλάβουμε ότι έχουμε ακόμη υπαρκτές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε με καλύτερο τρόπο τον προορισμό μας. Θα δείτε που οι εκκλησίες θα ξαναγεμίσουν πιο πολύ όσο δυσκολεύει το πράγμα. Το ερώτημα είναι αν εμείς πλέον ως διδάσκαλοι μέσα στην εκκλησία είμαστε σε θέση αυτή την δίψα των ψυχών, την δίψα του λαού να την κατευθύνουμε σε σωστή κατεύθυνση. Και ίσως αυτό αποτελεί τη δική μας δοκιμασία και αν λίγο εμείς ταπεινωθούμε από αυτή τη δοκιμασία να βρούμε, να το καταλάβουμε ότι αυτός ο προβληματισμός μπορεί να αποδεχθεί σε μια πολύ μεγάλη ευλογία. Τα χρόνια που ζούμε έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά ζει Κύριος. Και επί των Κύριων ελπίδα πάστης και εκτιμένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων. Αυτό έχω να πω. Για τη μεγάλη ευλογία που σήμερα ζήσαμε, δοξάζουμε τον Θεό, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μοιραστήκατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό, το οποίο μπορεί εξωτερικά να είναι λιόλουστο, αλλά μέσα εδώ είναι πολύ πιο πνευματικά φωτεινό και χαρούμενο. Το απόγευμα στις 6 έχουμε τον Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων και αύριο το πρωί τη Θεία Λειτουργία. Καλή συνέχεια. Και καλή ετοιμασία για τα Δημήτρια 2011.